Αυτές εδώ οι χιονισμένες οι πλαγιές, παιδιά, που βλέπετε εδώ, είναι για σκι ωραία, αλλά σκι δεν κάνουνε. Είμαστε λοιπόν στον Αμπελώνα και τραβάμε τον Κίσαβο. Ναι, αυτές είναι οι πλαγιές του Κίσαβου. Βλέπετε και τα δέντρα εκεί. Τι ωραία που είναι. Βέβαια πω να κουμάσει επάνω, γιατί ακούγεται και ο ήχος των περιστεριών. Το πάω σιγά σιγά και μετά θα δείτε. Πού βρισκόμαστε σήμερα, πού έχει φτάσει η σκούφια του μπανάνι. Εδώ λοιπόν. Φεύγουμε, τον αφήνουμε σιγά τον ωραίο Κίσαβο και ερχόμαστε εδώ στον Αμπελώνα λοιπόν, στο φίλο μας τον Δημήτρη, το Σικιώτη. Ναι παιδιά, αυτές είναι οι γνωστές εγκαταστάσεις από τους καλούς εδώ στον Αμπελώνα. Μπροστά βλέπετε και τη σκιά του μπανάνι, έτσι τη σκιά μου θα βλέπετε, μια ζωή. Λοιπόν, είμαστε τώρα πάνω στην ταράτσα και μετά θα κατέβουμε κάτω. Θα κάνουμε την τραβηξιά μας από κάτω. Εγώ το ζήτησα. Μεγάλη ταράτσα. Για χαρά, να το να. Και ο μπαμπάς του. Γεια σου ρε μεγάλε. Γεια σας. Σαν τα παλιά καλά κρασιά, έτσι. Θυμάσαι τα βίντεο που κάναμε κάποτε, ε? Ναι. Που ήμασταν πιτσιρικάδες. Τώρα θα μας κάνει μια πτήση στα πετσούνια. Αυτά είναι τα πετσούνια, τα νεκρά. Δεξιά πάνω. Και το δρόμο που θα γυρίσει αριστερά, αριστερά το δρόμο δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα βρίσκεται φανάρι μετά από 10 χιλιόμετρα. Αυτά. Όχι, ωραία, στα φανάρια θα γυρίσει αριστερά μέσα. Σκαριασμένα, πολύ όμορφα, πεντάμορφα. Είναι βριότοπος αυτό, Βαμπυλώνα. Εντάξει. Έγινε, άντε. Βλέπε κανένα τεράκι. Ωραίος, πολύ ωραίος είναι ο τύπος. Τώρα βρογκάει. Αυτά είναι τα πουλιά που βλέπαμε προηγουμένως. Εδώ είναι το κοτέτσι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο σκαστάσεις. Γυρτώνει, κοζάνι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Να και ο Δημητράκης. Γεια σου ρε Δημητράκη. Γεια σου Παναγιώτη. Ο ιός, είναι ο ιός. Πατήρ και ιός. Λοιπόν, και η καταπράσινη κάμπη εδώ της Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλία είμαστε παιδιά. Στο βάθος είναι ο Τύρναβος, τα βουνά του Τυρνάβου. Αμπελώνας, λέει, Αμπελώνας, Περιστερομάνα. Και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τραβήξουμε και τα πλάνα εδώ. Βλέπετε, μέσα στο πράσινο, μέσα στον καζόν. Μόνο που δεν είναι καζόν, είναι στάρια, καλαμπόκια και τέτοια. Και όλα τα δημητριακά. Το άλογο κάτω. Ναι παιδιά, έτσι θα κάνουμε πάντα γεωγραφία. Είναι ωραίο να βλέπουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν εύκολα εδώ, σε αυτά τα μέρη, έστω από την κάμερα τη δική μου, ό,τι μπορούμε να τραβήξουμε. Νομίζω ότι σας δείχνω ωραία πλάνα και ευχαριστήκεστε κι εσείς. Σε λίγο θα ευχαριστηθείτε σίγουρα και χαβάδες. Θα δούμε, βλέπουμε ωραίους τόπους με ωραία πουλιά. Λοιπόν, πάμε να λάβουμε θέση, φύγαμε. Και αφού κατέβηκα κάτω και βλέπετε το Δημήτρη πάνω, ξεκινάμε και το χαβά. Κάτσε να το πλησιάσω λίγο, να του κάνω έτσι ένα γρήγορο zoom. Εδώ να πέσω πάνω του. Δημήτρη, πάμε! Τον είδατε, πήρε το μήνυμά μου. Θα σας πω και τι απόσταση είμαι εδώ. Εδώ είμαι για να δω γύρω στα 85 με 87 μέτρα. Ναι, δεν λέω ψέματα, τόσο είμαι. Αν είχα μεζούρα και μέτραγα, εκεί τόσο θα δείχνε. Έχει ένα αεράκι γύρω στα, θα έλεγα, δύο ποφοράκια.
2 με 3 έτσι. Πω, ακούγεται τα πλατάρια εδώ ακούγονται. Πω, δύναμη, κοιτάξτε. Φυσάει κούντρα και έρχονται πάνω μου, απίστευτο. Κανονικά πρέπει να πάνε μέσα και έρχονται και εδώ περιστέρια. Εντάξει, πήγαν τα πιο πολλά όμως, κοιτάξτε. Α, πω, είναι ωραία. Παιδιά, είναι ωραία τα περιστέρια. Είναι υπέροχα. Βλέπετε ένα τόξο που έχουν κάνει. Πω, πού πήγανε. Βλέπω το zoom. Αυτή τη στιγμή μου έχει φάει το μισό zoom. Και πάνε ακόμα. Πω, από μια ουρά μεγάλη, ατελείωτη. Πολύ καλός, πολύ καλός. Κάτσε να μαζευτώ γρήγορα πίσω τώρα εδώ, γιατί εδώ μπροστά γίνεται χαμός. Και είναι κρίμα να μην, χάσουμε ούτε ένα πλάνο. Έχω τον ήλιο μούρι με γαλανάδα, ό,τι χειρότερο, και τραβάω βίντεο. Μπανάνης. Και βλέπουμε εδώ τους οικειώτες τα περιστέρια στον Αμπελώνα. Ντεμενάδες, παιδιά, ντεμενάδες. Πολύ καλός. Λοιπόν, αφήνω αυτή τη διάδα για να δω. Πω, τα άλλα ξαφανιστήκανε. Κάτσε να πάω από τη δεξιά πλευρά. Εδώ. Βλέπω. 2-3. Όλη αυτή η ομαδάρα που έβαλε έχει απλώσει. Τα βλέπω με το άλλο μάτι και έχει πιάσει όλο τον ορίζοντα. Πραγματικά όλο τον ορίζοντα. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχή από τη δεξιά μεριά. Κάτσε να δω και έναν που νίκησε τον καιρό, έναν τζιναρά, μέσα στη γρανάδα. Ωραία φαίνονται και τα τζινιά μέσα στη γρανάδα ακόμα φαίνονται υπέροχα. Πολύ δύναμη και πολύ έκρηξη. Άστον αυτό να. Πάμε τώρα κάτω, κάτω, κατεβαίνω. Εδώ, άλλος. Όλη αυτή η ομάδα έγινε 1-1. Πετάνε, ναι, 1-1 παιδιά. Πω, να ήσασταν ζωντανά να τα βλέπατε, τι θα βλέπατε εδώ, ένα χαβά. Δεν υπάρχουν λόγια. Πολύ δύναμη και κοιτάξτε πόσο ακίνητα στέκονται στον αέρα. Ακίνητα τελείως. Για κάτσε να βάλω λίγο ψηφιακό να πω πιο κοντά. Εδώ μου το φάγε όλο το zoom ο Τζινής. Λοιπόν, ανοίγω πλάνο. Δεν βλέπω τώρα, μια φορά τα βλέπω στην τηλεόραση και εγώ. Δεν βλέπω τίποτα. Και πάμε τώρα εδώ μπροστά στον ήλιο. Εδώ άμα ζουμάρω, να τα, κουκίδες. Όλα έτσι σταματημένα είναι, ναι. Τώρα ο χρόνος που έχουν φτάσει στα καρφιά, τολμώ να το πω, στο πάτημα, δεν υπάρχει παιδιά. Μέσα σε 1,5-2 λεπτά τα πουλιά γίνανε εξαφανιζόλου. Τα βλέπετε με τέρμα zoom έτσι. Λοιπόν, και είναι όλα έτσι, λαμπάδες. Έτσι, ανοίγω λίγο πλάνο, κλείνω. Φοβερός χαβάς, ναι. Ναι, δεν υπάρχουν λόγια. Τα βλέπετε κι εσείς. Νομίζω ότι έχω ωραία πλάνα. Με δυσκολία 100%, επαναλαμβάνω, με ήλιο στη μούρη και γαλανάδα. Και τα πουλιά είναι στήλες του άλατος. Μαζεύτηκα τώρα κάτω, δεν βλέπω τίποτα με το μάτι, παιδιά. Τίποτα, να, εδώ κάτι να δω, άμα ζουμάρω. Εδώ, να το, περιστέρι είναι. Περιστέρι, ένα μπιμπικάκι βλέπεις στον ουρανό. Ένα στίγμα μάλλον. Ζουμάρεις. Και τέλος. Τώρα, στα κινητάκια δεν θα φαίνεται τίποτα, σίγουρα. Θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς τους φίλους μου, αλλά δεν μπορώ μερικές φορές, ρε παιδί, γιατί είναι, μετά πάνε τόσο ψηλά τα περιστέρια. Να, εδώ ξεκαθαρίζω. Αυτός ο Τζινής ήρθε από πάνω. Είναι ο πρώτος που πιάνω τελείως από πάνω μας. Στο σβήσιμο του σβησίματος. Αμήν. Εδώ. Δεν νομίζω να κινιέται καθόλου. Που σημαίνει, τώρα αφήνω το zoom. Μέσα εκεί. Και κοιτάξτε, σας έλεγε για τον ήλιο. Λίγο λοιπόν βρυδίσει ο ήλιος, στη μούρη μας ο ήλιος, τα πουλιά έχουν γίνει στάχτη και μπούρμπουλη στην κυριολεξία. Κλείνω τη μηχανή και ψάχνω, παιδιά, και άμα βρω κανένα. Όχι, εδώ τώρα κάτι είδα. Κάτσε, μην την κλείσω. Όχι. Εδώ, άμα θα προλάβω κιόλας, γιατί είναι, το βλέπεις, αλλά μέχρι να πας εκεί πάνω. Τώρα μπορώ να περνάω από περιστέρια δίπλα, δεξιά-αριστερά, τα βλέπω μετά στην τηλεόραση. Δεν τα βλέπω ούτε κι εγώ. Με χτυπάει ο ήλιος στη μούρη. Λοιπόν. Κατεβαίνω και πάω για ψαχτήρι. Κατεβαίνω κάτω, ναι, και πάω για ψαχτήρι. Και αφού κατέβηκα, Δημήτρη!
Ρίχτα ρε φίλε, δεν βλέπουμε και τίποτα. Εμένα περίμενε ρε κάπου. Εγώ κατέβηκα για ψαχτήρι, παιδιά δεν μπόρεσα να βρω τίποτα, έτσι. Βέβαια είναι και ο ήλιος η αντιλιά που βγάζει. Ήταν ένας χαβάς πάρα πολύ γρήγορος. Λοιπόν, να βλέπετε τους παπαγάλους. Και θα προσπαθήσω τώρα και το πεσό. Ό,τι μπορώ να κάνω. Γιατί έχω κόντρα ήλιο. Για να δούμε τώρα. Κάτι έχω εντοπίσει. Έρχονται. Να τα. Όχι ρε γαμώτο. Τώρα βρήκε να περάσει το αεροπλάνο ρε και δεν θα ακούγονται οι βαζούρες. Είναι αυτή εδώ η Ντακότα που βλέπετε. Αυτή η Ντακότα μπήκε μέσα στα πουλιά. Από εκεί πήρουν τα περιστέρια. Ναι. Μπράβο ρε Δημητράκη, μπράβο. Φοβερός και στο πεσό. Τέλος, ναι. Και πάμε τώρα πάνω, έκλεισε παράσταση, να τα δούμε και στο χώρο τους, ναι. Ναι. Είναι κανένα δύο, μου είπε, μέχρι να πάω πάνω θα έχουν έρθει και αυτά, ναι. Φτάκαμαν λοιπόν. Αυτό το χαβά που είδατε πριν, τον βγάλανε αυτά τα πουλιά, θα δείτε τώρα. Νομίζω καλά το άρχισα, ε. Παιδιά, είμαστε σε άλλους τόπους τώρα, δεν είμαστε Βόρειο Ελλάδα. Και αυτό είναι το ωραίο με το χόμπι μας. Ότι σε κάθε τόπο που θα πηγαίνεις, να βλέπεις και διάφορα περιστέρια. Νομίζω ότι τα λέω καλά, έτσι. Άλλα κόλπα εδώ. Άλλα εκεί. Και άλλα σε εμάς κάτω. Στο νότο. Ωραία σουλούπια, πολύ ωραία. Και θα έλεγα σκουρίζουν λίγο αυτά τα περιστέρια, τα βλέπετε, ναι. Άλλα σκαριά. Μου θυμίζουν πολύ παλιές βούτες, πιτσιρικάδες που είχαμε. Αλλά όχι, τέτοιο θέαμα δεν βγάζανε μας τα περιστέρια. Εκείνα εντάξει. Εμείς άμα είχαν λίγο ουρίτσα, τα λέγαμε θεαματικά. Το καιρό εκείνο. Μπράβο στο Δημητράκη. Ήταν καταπληκτικός. Ένας χαβάς που εάν όποιος τον έβλεπε live θα το έμενε στο μυαλό πραγματικά. Δεν ξέρω τώρα, ήταν πολύ δύσκολη η ημέρα για μένα γιατί είχε βοριά και πετάγανε μέσα στον ήλιο. Θα το είδατε κι εσείς. Έχω τραβήξει πλάνα που βλέπετε. Που τα είδατε. Νομίζω όμως και πάλι ότι έχουν νικήσει. Έτσι νομίζω. Θα δείξω. Όταν δω το βίντεο θα σας πω. Άλλες φορές δεν χρειάζεται να τα βλέπω, τώρα όμως αυτό πρέπει να το δω. Τώρα είμαι στη μέση, περνάνε και εκείνα και τα δύο. Θέλουν να μπουν μέσα, βλέπετε τη σκιά, κάτσε να. Δεν πειράζει. Αυτά είναι. Οι περιστερίκλες του. Θα κάνουμε και άλλο χαβά τώρα και θα τα πούμε μετά στο τέλος. Κάτσε έτσι να μείνω σε κάνα δύο πουλιά, έτσι να. Για τους ειδήμονες πρέπει να κάνουμε τα κέφια λωνών, έτσι, τα χατήρια λωνών. Έχω πολλούς φίλους τηλεθεατές, θα τους έλεγα. Πώς θα να τους πω, που τους αρέσει να βλέπουν τα πουλιά μέσα, ναι. Και να κάνω κοντινά και να βλέπουν αυτό το σκούρο τώρα εδώ, δεν είναι σκούρος. Είναι τώρα η εικόνα, έτσι. Έχει την αντιλιά, κοίτα, έχει άσπρη κυλίτσα, βλέπετε. Να τώρα οποία κοντά του, εντάξει, οι λαιμοί τους είναι, σκουρίζουν, ναι. Αυτές είναι οι βουτάρες του, του Σικιώτη. Είπα και πριν, λέω και τώρα, δεν είναι τυχαίο όνομα. Είναι από τους καλούς περιστεράδες στον κάμπο. Τολμώ να το πω. Και ειδικά εδώ στον Αμπελώνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και άλλους χαβάδες. Και τα λέμε μετά. Τώρα αρχίζει και βγάζει αέρα. Θα μας κάνει το δεύτερο χαβά ο Δημήτρης. Εδώ ο Σικιώτης στον Αμπελώνα, παιδιά. Τις 8 λοιπόν του Δεκέμβρη το 2023. Καρτεράι. Πάμε κοντά του. Ωπα, πήραμε φορά. Δημητράκη, πάμε! Ναι. Λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, λοιπόν, μας πέταξε ένα χαβά πριν. Τώρα θα πετάξει αυτά τα χρονιάρικα. Πριν ήταν τα πιο μεγάλα. Έχει δυναμώσει λίγο ο αέρας. Δεν βγάζει φίδια, αλλά φυσάει.
κανονικά, ε. Πω, τα πάει. Ζουμάρω από την αρχή. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όσα σταματάνε, στέκονται κλόνοι. Και τα άλλα πάνε μέσα. Έχουν φτάσει. Κοντεύω να φτάσω στη Λάρισα. Λοιπόν, κάτσε να αφήσω τώρα αυτά τα πολύ μέσα. Να έρθω εδώ να κάνουμε μια ωραία πασαρέλα. Εδώ. Το είδα και πριν εγώ το έργο. Το ίδιο βλέπω και τώρα. Ναι, είναι στήλες του άλατος. Κλόνι. Κάτσε λίγο εδώ. Να τα μέσα στον ήλιο. Φεύγουν από τη δεξιά μεριά. Κάτσε να γυρίσω να δω. Ωραία, που έχουν πάει, ρε. Εσύ αυτά. Δεν περιμέναμε. Όχι. Πέσαμε έξω στο μετεωρολογικό. Ήρθαμε τις προοπτικές ότι θα έχει άπνοια. Και αυτή τη στιγμή τα βλέπετε, του σηκώνει τα πουλιά, παιδιά, εδώ στον Αμπελώνα, με ένα τεσσαράκι, θα λέγανε, ένα τεσσάρι. Μποφόρ. Και βγάζουν αυτά τα φτερά εδώ. Αλλά μιλάμε για πολύ μέσα. Πρέπει να έχουν αλλάξει δύο χωριά αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει από δύο χωριά χωριάτες. Και πάλι στρίβει και πάει μέσα. Λοιπόν, κάτσε να μαζευτώ λίγο. Εδώ αριστερά βλέπω με το μάτι μου μια τριάδα, νάτι. Α, δεν έπεσα εξωγάτος, περιστέρια, ναι. Αφού αμφιβάλλω κι αν είναι και περιστέρια. Πολύ δυνατός χαβάς. Και το ωραίο είναι ότι στείνονται κιόλας, ναι. Κοιτάξτε τι ωραία στισίματα κάνουνε με τέτοιο καιρό. Και το πιο ωραίο είναι ότι μου είπε άπνοια θέλα μπανάνι για να δεις. Να ευχαριστηθείς κι εσύ και ο κόσμος στις φτερουγισιές. Το στοιχείο τους δηλαδή είναι τα ωραία φτερά που βγάζουν αυτά τα πουλιά. Αλλά εντάξει τώρα με 4 και 5 μποφόρ είναι λίγο δύσκολο αυτό το έργο. Λοιπόν, αφήνω αυτά. Ωραία που είχα πάει. Και κοιτάζω με το μάτι, κοιτάζω, δεν υπάρχει τίποτα. Κλείνω μηχανή, μάλλον όχι, όλο αυτό λέω. Εδώ στο βάθος, να το, μια κουκίδα. Πρέπει να βάλω και το ψηφιακό που λέω εγώ για να έρθω κοντά τους. Πάμε, ένα-ένα. Λοιπόν, να ανοίξω λίγο πλάνο και να έρθω αριστερά, εδώ, μια διάδα, να τι. Έτσι έχουν χωριστεί τώρα σε διάδες, τριάδες, κόντρα και έρχονται. Κόντρα αλλά στο σβήσιμο, ε. Ωραία που έχουν πάει. Πολύ δυνατός χαβάς. Πάρα πολύ δυνατός. Λοιπόν, τον αφήνουμε και αυτό το τζινί. Κατεβαίνω λίγο πιο κάτω. Εδώ, άμα το πιάσω αυτό θα με παραδεχτώ, ε. Το πιάσα. Μέχρι εκεί όμως. Εντάξει, φαίνεται, το βλέπετε καθαρά, πεντακάθαρα. Τώρα εδώ έχω τον ήλιο πίσω, αλλά τα φωτίζει. Έχω και ένα προνόμιο. Λοιπόν, κάτσε να πάω να του πω να τα ρίξει, γιατί αυτός τώρα περιμένει εμένα. Δημήτρη, ξεκίνα την επιστροφή, ρε φίλε, ναι. Κουνάκι, αυτό στο χέρι του, ναι. Περάσατε και αυτά τα κοράκια από πάνω τώρα. Εγώ θα κάνω μια προσπάθεια. Να, κάτι γυαλίζει. Κάτι γυαλίζει επάνω. Ό,τι γυαλίζει, λέει, δεν είναι πάντα χρυσός. Αυτά όμως είναι τα περιστέρια του. Ναι, κοντράρουνε και έρχονται. Α, ξεκίνησε. Πέφτουνε. Να έχει ξεκινήσει ο παπαγάλος. Αυτά πέφτανε και εγώ νόμιζα ότι... Να τα. Μπράβο. Τι ωραίο πεσό, ρε. Είμαι μακριά και δεν μπορώ να ακούσω τις βαζούρες, ρε γάμο το. Εντάξει, δεν τα θέλουμε και όλα δικά μας. Τώρα ήρθαν λίγο πιο κοντά και ακουστήκανε οι βαζούρες. Αδιάκοπα πέφτουνε. Δεν μπορώ όμως να δω από πού ξεκινάνε, γιατί είναι ο ήλιος μπροστά.
Και αυτός εδώ με αυτή τη βαζούρα έκλεισε και το χαβά αυτό, ναι. Ήταν ο τελευταίος. Πάμε τώρα να τα δούμε πάνω. Και αυτά. Να τα λέω και αυτά από κοντά. Φαίνεται λίγο σκοτεινό, θα καθαρίσει παιδιά. Μπράβο, ναι. Είναι τώρα στη δύση του ήλιου. Αγρίμια, ναι, ναι. Κάτσε να πάω λίγο έτσι πλάκια. Βάζα ένα Δημητράκι λίγο μέσα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Αυτά είναι τα αγρίμια του Σικιώτη, παιδιά. Εδώ λοιπόν, στον ομό Λαρίσης, στον Αμπελώνα. Δεν πειράζει, τώρα άστα και να είναι και μερικά έξω, τι να κάνουμε. Έχεις και σαξάνι, ε! Ωραία το άσπρο αυτό, δεν το πήρα χαμπάρι μες στο γαλανό. Εντάξει, είναι ένα. Μαζί και ένα σουλουπάκι έχει εκεί, μια σουλουπίτσα. Πολύ ωραία. Ναι παιδιά, δέστε και λίγο διαφορετικές βούτες. Άλλωστε είμαστε και σε διαφορετικό τόπο. Εμένα συνήθως τα πιο πολλά μου ταξίδια, όχι ότι δεν έρχομαι και εδώ, είναι στη βόρειο-δυτική θα έλεγα Ελλάδα, ναι. Βέρεια, Κοζάνη, από εκείνα εκεί τα μέρη. Έχει πιο πολλούς περιστεράδες δηλαδή. Πολλούς, όχι πιο πολλούς. Αλλά και εδώ στη Λάρισα γίνεται χαμός παιδιά. Ο νομός Λαρίσης είναι η μάνα. Η μάνα γιατί έχει και τον Τύρναβο, έτσι να το λέμε αυτό. Και ο Βόλος. Βόλος Λάρισα, τέρμα, τέλος. Η αρχή και το τέλος. Της ιστορίας, έτσι. Γιατί τα περιστέρια τώρα είναι παντού. Παντού. Σε όλη την Ελλάδα, από τη Σαντορίνη μέχρι τη Δράμα και μέχρι την Κοζάνη, αγκάλιασα όλη την Ελλάδα, βλέπουμε ωραία περιστέρια τώρα. Πιστέψτε με, δεν μιλάω διπλωματικά, άλλωστε το ξέρουν και όλοι οι περιστεράδες. Αυτά ήταν του Σικιώτη τα περιστέρια, πρώτη φορά έρχομαι παιδιά και ο άνθρωπος κάνει κάτι χαβάδες εξωφρενικούς πραγματικά. Με δυνατό καιρό, τώρα μαλάκωσε λίγο καιρός και νομίζω ότι με όλες τις δυσκολίες που είχα εγώ για τη βιντεοσκόπηση έχω τραβήξει ωραία πλάνα. Ειδικά για κινήσεις και μέχρι να απλώσουν, μετά στο εξαφανιζόλ ένα-ένα. Θα δούμε τώρα, πιστεύω να το ψήσω να ξανακάνει τον πρώτο χαβά μπρος πίσω. Άμα δείτε και έχω και άλλο βίντεο, τον έχω ψήσει. Ναι, ναι. Πάμε Δημήτρη, πάμε, ναι! Ναι παιδιά, στον Δημήτρη το Σικιώτη είμαστε. Στον Αμπελώνα, βλέπετε, λίγο πριν, έχει πέσει ήδη ο ήλιος. Μας έκανε δύο χαβάδες δυναμικούς και εγώ του είπα να ξαναπετάξει πάλι την πρώτη ομάδα. Δύο φορές στα καρφιά τώρα. Θα κάνει την προσπάθεια. Μου λέει μπανάνι, δεν το έχω ξανακάνει. Τον έχω βάλει στο τρυπάκι. Πιστεύω να δούμε ένα χαβά φανταστικό. Εμένα μου άρεσαν και οι δύο οι πριν χαβάδες. Ωραίος, πολύ ωραίος. Φοβερές πλάτες. Ναι παιδιά, αυτά σβήσανε, καρφώσανε και τώρα τα ξαναπετάει πάλι. Επειδή σου είπα εγώ. Το πήρα πάνω μου. Πω που πάνε. Δεν νομίζω να τα χάσει γιατί τα περιστέρια αυτά είναι τα παλιά του. 3 χρονών και πάνω, έτσι. Και πάνε, βάλανε πλώρη τώρα για τον Τύρναβο. Ναι, φύγανε. Πάει ο Αμπελώνας. Βλέπω να αλλάζουν δύο χωριά. Ωραία περιστέρια. Κοιτάξτε ρε κάτι περιστερούκλες ρε. Λοιπόν, και αυτά είναι τα πολύ μακρινά. Έχει και εδώ τώρα. Κάτσε να δείτε εδώ κάτι φτερά. Να τα, λέω. Τα κρεμαστά, λέω. Τα τσαμπιά. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, ρε φιλαράκο. Μπράβο, ρε μπανάνι. Και σε μένα. Εγώ του είπα, ε. Είναι τώρα, κοιτάξτε, ε. Στον Αμπελώνα είμαστε, παιδιά. Και κοιτάξτε τι περιστέρια βλέπουμε. Και βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, κάτσε να αφήσω αυτά. Και αυτά πόσο μέσα είναι. Είναι και κάποια που έχουν σκαρφαλώσει. Με τη μία σκαρφαλώσαν αυτά. Να, αυτά εδώ. Τα τζινιά. Τα όρθια. Αυτά είναι τα όρθια του Σικιώτη, παιδιά. Πιο όρθια δεν γίνεται. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Λοιπόν, αφήνω και αυτό να και πάω τώρα να δείτε εδώ. Παρέλαση, έτσι. Άρε, μπανάνι. Λέω και μπανάνι, ε. Αυτά που βλέπετε τώρα τα βλέπετε εξαιτίας μου. Κάνει και ένα ψοφόκριο αυτή τη στιγμή. Και μου λέει πάμε να φάμε και να πιούμε και ας τους καβάδες. Ρε, βάλε άλλο ένα δύο κόσμος να γουστάρει, ρε. Κάναμε τόσα χιλιόμετρα για να δείτε, ρε παιδιά. Και νομίζω ότι αξίζει και τον κόπο. Λοιπόν, εδώ δεξιά έχει ένα συννεφάκι. Γρήγορα, μπανάνι, άτος. Φοβερός.
Μύγες, μύγες γίνανε. Στον χρόνο αυτό να. Κάτσε, κάτσε κι άλλο ένα μισό, κάτσε μισό Δημήτρη. Δεν χορταίνω να τραβάω πραγματικά, κάτσε. Μισό, α, αυτό να δω, εδώ. Εντάξει, είναι μπρος πίσω ο χαβάς, έχουν πατήσει και κοντεύει να ανοιχτώσει. Έλα ρίχτα, δώσ' τους να πιάσουμε και ένα ωραίο πεσό. Έτσι κι αλλιώς για να δω, ναι. Σβήσανε, σχεδόν σβήσανε, κάποιοι έχουν χαθεί μέσα εκεί τώρα, πότε θα έρθουν αυτά. Μην τον πάρω και στο λαιμό μου, ε. Πω, πω, στη Λάρισα. Αυτά είναι μετά, είναι στη Λάρισα, ναι. Σε είδα και λαχτάρισα. Λοιπόν, ξεκίνησε την επιστροφή για να δούμε. Να, η παπαγάλη. Εδώ είναι ωραία, θα πιστεύω να το πιάσω και το πέσω καλά. Να τα έρχονται, έχουν βάλει. Πολύ μακριά. Εντάξει, φοβήθηκε κιόλας, μην του νυχτώσουνε. Καλά είπε, καλά κάνει. Ο ήλιος έπεσε τώρα, να. Εκεί πάω να τα χτυπάει μόνο. Πανικός. Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, στο μικρό αυτόν χρόνο σβήσανε στην κυριολεξία, γιατί πήγανε πολύ μακριά και μετά μέχρι να φτάσουν να γυρίσουν πίσω έκανε καρφώσει τα πουλιά. Και έρχονται ασταμάτητα. Στα φρένα τα πιάνω τώρα, στα φρένα, γιατί έχει σκοτεινιάσει πάνω, εντάξει, φέγγει ακόμα, αλλά δεν δείχνει καθαρά και δεν μπορώ να δω όπου έρχονται. Κοιτάξτε να δείτε ότι δεν σταματάνε καθόλου. Και από μπροστά και από πίσω έρχονται περιστέρια παντού, από παντού. Μπράβο ρε Δημητράκη, μπράβο ρε Μητσάρα. Είμαι σίγουρος θα του αρέσει και αυτούν αυτή η εικόνα. Το πρώτο χαβά που πέταξε, τάφησε πολλή ώρα, έτσι, είχαν σβήσει και τάφησε κι άλλο. Τώρα, μου το είπε, μου λέει, μπανάνη, θα τα βάλω για πάρτι σου, αλλά δεν θα τα αφήσω πολύ, αλλά δεν χρειάζεται, και εκεί που πήγανε, πάλι αυτό πήγανε και καρφώσανε από μόνα τους. Τώρα εγώ μιλάω και τραβάω και το πεσό, πρέπει να έχουν έρθει για να δω, δεν βλέπω τίποτα πάνω. Όχι, όχι, να βλέπω ένα που έχει βάλει και αυτό από πολύ μέσα. Και άλλο εδώ. Όλα μαζεύτηκαν, όλα, όλα. Μπράβο του ακόμα μία φορά. Τώρα θα πάω επάνω να τα πούμε, ναι. Ήταν φοβερός, παιδιά, έκανε τρεις χαβάδες, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Ειδικά ο τρίτος ήταν το κάτι άλλο. Ναι. Μπράβο του. Κοιτάξτε, δεν λέω ψέματα. Πριν ξεκινούσα να πάω απάνω, βλέπετε, έχει πέσει ο ήλιος, έχει ψιλοσκοτεινιάσει εδώ. Φύγαμε. Έτσι λοιπόν, να τα τα γέλια και τα χαμόγελα, λέω. Είδες, όταν γίνονται καλοί χαβάδες, ε, πώς φαίνεται ο Περιστεράς, με τη μία. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι πήγατε καλά. Το λέει η εικόνα. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στους δύο, και στον μπαμπά και στο γιο, εννοείται, έτσι. Όπως είπα και πριν, Νίκο, θα άκουσες, λέω, έχει καλό μάνατζερ. Εμείς, Νικόλα, ξεκινάω από σένα, γνωριζόμαστε από τα παλιά. Έχουμε αφήσει εποχές. Εποχές και εποχές. Τώρα αφήσαμε τον νέο να κάνει κομάντο τα περιστέρια εδώ πέρα. Εμείς αποσυρθήκαμε, καθόμαστε στην καρέκλα και τα βλέπουμε μόνο. Δηλαδή τώρα θες να μας πεις ότι είσαι συνταξιούχος Περιστεράς. Σχεδόν συνταξιούχος. Άρα έχεις κρεμάσει το καλάμι σου, ε. Έχω κρεμάσει το καλάμι. Καλά το είπα. Λοιπόν, έγινε, Νίκο. Κάτσε να μιλήσουμε και λίγο με το νέο αίμα. Να μιλήσεις. Λοιπόν, Δημητράκη. Κοίταξε να δεις. Εγώ πρώτη φορά ήρθα, κάτσε να πιάσω μόνο σένα τώρα, έτσι λίγο, ένα κοντινό. Μπράβο. Κοίταξε να δεις, πρώτη φορά ήρθα σε σένα. Είχα ακούσει πραγματικά καλά λόγια. Δεν στο λέω τώρα για να σου κάνω κομπλιμάν. Άλλωστε ξέρουμε τώρα, ο Σικιώτης είναι και μόνο σαν όνομα εδώ στον Αμπελόνα παίζει. Στο λέω εγώ, παίζει πανελλαδικά. Εδώ είναι το. Αυτά. Εντάξει. Ξέρω, είσαι με τριόφρονο. Δεν θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, συγχαρητήρια από μένα. Έκανε τρεις χαβάδες, ρε φίλε, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Και αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά ήταν ο τρίτος χαβάς που πετάξαμε τα πρώτα περιστέρια. Δηλαδή, κάνανε δύο φορές τα πουλιά μέσα σε διάστημα μισής ώρας, πήγαν και καρφώσανε. Έτσι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια από μένα και μόνο για. Βέβαια, σέψησα κι εγώ λίγο, να λέμε την αλήθεια. Έβαλα κι εγώ λίγο το χεράκι μου, έτσι. Εσύ, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω και ο κόσμος τώρα που έχει δει το βίντεο ήδη αυτή τη στιγμή έχει χαρεί. Δηλαδή, έχει γουστάρει, να το πω διαφορετικά. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και το επόμενό μας ραντεβού θα έρθω εδώ πέρα με μια πλήρη άπνοια. Γιατί ξέρω ότι είναι το μεράκι σου αυτό. Αυτό ήθελες εσύ, έτσι. Εδώ, παρόλο που φύσαγε όμως, τα πουλιά κάνανε πολύ ωραίο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάρε το λόγο τώρα και πες εσύ ό,τι θες. Τι να πω, Κοντάκη, τώρα πρώτη φορά είσαι σε μένα εδώ. Ήθελα να έρθεις να μου τα πάρεις εσύ μία φορά. Τα περιστέρια αυτά είναι. Εντάξει. Τα ανέλαβα εγώ από τον πατέρα μου.
Και όσο πάει το προχωράω κι εγώ να... για το καλύτερο. Έγινε. Λοιπόν, γεια σου ρε Δημητράκη. Γεια σου, γεια σας. Και να συνεχίσεις να έχεις αυτά τα πουλιά. Αλήθεια σου λέω. Είναι φανταστικά τα περιστατικά. Αυτά θα είναι τώρα. Χειρότερα δεν γίνουν. Καλύτερα θα γίνουν. Έγινε. Γεια σου Δημητρή. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια.